Πάει να βγει μπροστά η Πάφος τώρα με τον Πάντσον. Παλιά στην περιοχή ο Τόρες, συμπαλαμένη Βαλακάρη, ευκαιρία, δοκάρει και μέσα. 1-0 η Πάφος μόλις το δεύτερο λεπτό, ιδανικό ξεκίνημα για την φιλοξενούμενη ομάδα. Με τον πρώτο της σκόρερ τον Βαλακάρη να σκοράρει. Λέγαμε κατά τη διάρκεια του pre-game ότι δεν ξεκίνησε καλά το φετινό πρωτάθλημα. Στα τελευταία παιχνίδια ωστόσο δείχνει να είναι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. Το επιβεβαιώνει και στο ξεκίνημα τουλάχιστον του απόψινού παιχνιδιού. Δείτε εδώ ξανά η παλιά που βγαίνει, δεν απομακρύνεται η μπάλα σωστά. Ο Βαλακάρη θα γίνει κάδοχος. Σημαδεύει πρώτα το δοκάρι, στην συνέχεια ωστόσο η μπάλα παίρνει πορεία προς τα δίκτυα. Στην περιοχή κεφαλιά από τον Κονέ που ανέβηκε εκεί ψηλά, αλλά δεν θα βρει στόχο. Και δυσμένη φιλοξενούμενη πάσα του Τόρες, πάσα του για τον Κούζικ, η πάσα από τον Φουρ, το σούτ που γίνεται, η μπάλα έξω, πολύ καλή στιγμή για την Πάφο, η πρώτη μετά τον γκολ, η πρώτη μετά το δεύτερο λεπτό, διεκδίκησαν από τον Βαρέλα, ο Κούζικ παίρνει και βγάζει ξανά την Πάφο μπροστά, πάσα στην περιοχή, ο Τόρες στο πλασέο, Καϊκέ θα σώσει, πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Πάφο που έχουμε επισημάνει στα τελευταία λεπτά. Έχει γίνει επικίνδυνη για την άμυνα του Ερμή. Άλλη μία γρήγορη αντεπίδεση. Εδώ από την πάσα του Κούζικ στον Φουρ. Η μεταβίβαση ο Τόρες και ο Καϊκέ. Ο Ντίας απομάκρυνε. Όχι αποτελεσματικά. Βαλακάρη θα δει δεύτερη κίτρινη. Δεύτερη κίτρινη κάρτα και κόκκινη για τον Βαλακάρη. Αυτή είναι μια εξέλιξη που σαφώς διαφοροποιεί τα δεδομένα πάρα πολύ. Εδώ να δούμε, βάζει το χέρι στο πρόσωπο του Γαβριήλ. Είναι φάση που τιμωρείται με κίτρινη κάρτα, το να βάλει το χέρι στο πρόσωπο του αντίπαλου. Πεδρολέμος στην περιοχή πλάγια, δοκιμάζει το σούτ αλλά χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία ο Ρούτκο μάζεψε. Ακρινή μεταβίβαση, έφυγε από πίσω ο Γαβριήλ, να που πήγε να βγει μεγάλη φάση, αλλά δεν έλεξε σωστά ή όσο σωστά και καλά θα έπρεπε την μπάλα βάζοντας την μπροστά με το στήθος. Είναι και η εμπειρία του Ρούτκο, ενός πολύ καλού δερματοφύλακα που κινήθηκε, νομίζω ο Αραγιούρη που σηκώνει το χέρι είναι αυτός που καλύπτει τον Γαβριήλ. Να βαρώνε Φουρ. Για να δούμε, δοκιμάζει το σούτ και αναγκάζει τον Καϊκέ σε δύσκολη επέμβαση, η μπάλα είναι εντός. Δραστηριότητα τέτοια που να θεωρηθεί ότι παίρνει καθαρά υπεροχή και πρωτοβουλία στο δεύτερο αυτό ημίχρονο. Καλή κίνηση από τον Παντελή. Το σούτ που γίνεται από τον Καραγκούνη. Αυτή είναι η καλύτερη φάση για τον Ερμή στο παιχνίδι. Στο 52ο λεπτό. Τον Παντελή μεταβίβαση. Γαβριήλ. Ζητάνε παράβαση και πέναλτι του Ερμή. Εδώ είναι προηγούμενη φάση. Ο Ωρέλιο πήγε σίγουρα στην μπάλα και ήταν και σε καλύτερη θέση νομίζω μπροστά όπως ερχόταν η μπάλα. Δεν ξέρω μετά αν τον βρίσκει, δεν είναι και τόσο σίγουρο. Μέιρα, πάσα για τον Ραφίνια. Ξανά για τον Μέιρα, η μεταβίβαση στην περιοχή περνάει πίσω η μπάλα Δημητρίου. Για τον Κυριακίδη, πάει για το σούτ, ναι το κάνει αλλά βρίσκει στην σωστή θέση τον Ρούτκο. Ραφίνια, καλή κίνηση, απέφυγε τον αντίπαλο, συνεχίζει. Ραφίνια που πέρασε στην περιοχή, ευκαιρία, δεν θα γίνει εκεί από τον Κονέ, δείτε εδώ ξανά. Δείτε εδώ φάουλα από τον Ραφίνια, δεν το δε, ήταν τόσο ξεκάθαρο το τράβημα στη φανέλα και την παρά λίγο περισσότερο και λίγο πιο μπροστά να βγει γιατί υπάρχει πολλής χρόνος ακόμη. Εδώ και αρκετά λεπτά ο Ερμής ανανεώνει συνεχώς επιθετικές προσπάθειες και είναι αυτό σίγουρα για την Πάφο πολύ επικίνδυνο. Και θα πάμε κάτω στον αγωνιστικό χώρο, κάτι είχε να μας μεταφέρει ο Ανδρέας. Εκτελέστηκε κεφαλιά, η μπάλα περνάει παράλληλα και πάει ξανά χώρο, νομίζω αν πήγαινε μέσα αυτόν τον γκολ θα ήταν. Εκτελέστηκε το φάουλ, κατευθείαν η μπάλα στα χέρια του Ρούτκο.
Από τον Χολτ μεταβίβαση για τον Δημητρίου. Καλή μεταβίβαση Ρουσάς, γκολ εντυπωσιακό. Φαινόταν ότι έβγαινε φάση με πολύ καλές προϋποθέσεις. Την τελειώνει ιδανικά ο πρώτος σκόρερ του Ερμή. 1-1 ισοφάριση στο 74ο λεπτό με τον Ονησίφορο Ρουσάλανο σκόρερ. Ο Ρούτκο δεν μπορούσε να κάνει κάτι εκεί που πήγε η μπάλα. Ο Ρουσάς φτάνει στο τρίτο του φετινό γκολ. Και ο Ερμής φτάνει σε αυτό που ζήτησε έντονα σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Εξαιρετική κεφαλιά από τον Ρουσά. Στην κίνηση στέλνει την μπάλα σε ένα σημείο εδώ από την παλιά του Δημητρίου. Στέλνει την μπάλα σε ένα σημείο που ο Ρούτκο παρά την προσπάθεια ήταν αδύνατο να αντιδράσει. Εντυπωσιακό γκολ. Ο οποίος δεν έχει. Ο Κονέ μου είπε έτσι. Ναι, ναι, ο Κονέ. Να δούμε εδώ τον Κονέ. Πήγα να πω ότι δεν έχει φανεί, ούτε εδώ θα μπορέσει να γίνει ιδιαίτερα απειλητικός. Τέλεσε ο Παντελή. Περνάει μπάλα ο Ρούτκο, λέει όχι. Ο Καϊσερλίδης νομίζω είναι αυτός που έχει κάνει την τελική για τον Ερμή. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, πολύ μεγάλη σωτήρια απόκρουση. Ξαναδούμε σε λίγο. Ερμής έφτασε κοντά σε ένα δεύτερο γκολ. Πάει και Πάφος τώρα να κάνει το ίδιο, αλλά ο Καϊκέ προλαβαίνει τον Ρακέλς. Στρώνει στον Κυριακίδη, δεν βρίσκει χώρο για το σούτ. Πάει να το κάνει τώρα, το κάνει πάνω από τα δοκάρια του Ρούτκο. Μέιρα. Καϊσερλίδης, πάσα κατ' ο Ρουσά στην περιοχή, ψηλά το σημειάκι από τον βοηθό που υποδεικνύει τον σκόρερ απόψε του Ερμή. Νομίζω ότι είναι πιο μπροστά. Αν και ο παίκτης στο κέντρο της άμυνας της Πάφου.